κατάσταση θετική. Δεν είναι δουλειά μας, είμαι σίγουρη. Χαίρομαι για αυτό που έχει συμβεί με τον Αντένα. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ για αυτό που συμβαίνει προς τα έξω. Γιατί δεν κοιτάς ποτέ το δέντρο, κοιτάς το δάσος. Μου φαίνεται τρομακτικό αυτό που πάει να συμβεί. Κυριολεκτικά νομίζω ότι ζούμε σε μεσαιωνικές εποχές για αυτά που συμβαίνουν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να μείνουν άνεργοι οι άνθρωποι αυτοί. Κάνουμε μια πολύ δύσκολη δουλειά. Δηλαδή, αν ο κόσμος καταλάβει τι συμβαίνει με τους τεχνικούς, πόσες ώρες δουλεύουν, τι κούραση τραβάμε, νομίζουν πολλές φορές ότι αυτό το πράγμα είναι. Βγαίνεις και κάνεις μια εκπομπή μία ώρα ή δύο ώρες και ότι είναι αυτό. 15 ώρες, 17 ώρες, 16 ώρες. Και ας στην περίοδο της κρίσης καταλάβει οποιοδήποτε και αν κυβερνά, γιατί δεν το πάω καθόλου κομματικά, ότι η τηλεόραση θα είναι μία από τις μοναδικές στιγμές χαράς για τον κόσμο. Δηλαδή πραγματικά ας αφήσουν τον κόσμο λίγο να χαρεί, αφού θα βγαίνει μια φορά την εβδομάδα και αν βγει. Μπορεί να βγαίνει μια φορά το μήνα πλέον. Ή να πηγαίνει να τρώει σπόρια στο πάρκο. Άστο να δει κάτι να χαρεί, να γελάσει. Άστο να χαρεί, ρε φίλε. Άστο. Το μέλλον σου στην τηλεόραση πώς το σκέφτεσαι, γιατί έχεις κάνει τηλεπαιχνίδια, έχεις κάνει πρωινές εκπομπές, βράδυ τώρα που σκίζει. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περάσει σχεδόν όλες τις ώρες, τις έχω περάσει. Σαν να είσαι πρωινή ζώνη. Ναι, δεν ξέρω τώρα, τώρα ξέρεις έχω ρίξει το βάρος αυτό, να τελειώσει και η μαμά, γιατί... Τη μαμά θέλω να τελειώσω. Με τη μαμά παρακαλώ, εδώ και 6 μήνες εδώ, ψάχνω να βρω παρουσιαστή, τη Μαρία δεν έπρεπε να τη στώδει να τη μπεκατόρου. Γιατί έχουν γραφτεί πολλά ότι κόβεται η εκπομπή, ότι σταματάει η εκπομπή για τα χαμηλά νούμερα. Το έχουμε αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι η εκπομπή θα πήγαινε μέχρι το Δεκέμβρη. Το είχα πει κιόλας και στο σταθμό ότι δεν μπορώ να το παρουσιάσω παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το πάμε μέχρι το Δεκέμβρη για κάποιους λόγους που έπρεπε να το πάμε. Αλλά είναι κάτι που το έχω πει εδώ και 5-6 μήνες. Είχε γραφτεί επίσης ότι ήθελε να κάνει τον deal, αληθεύει αυτό. Αν ερχόταν εδώ στο κανάλι ένα τηλεπαιχνίδι τέτοιου ύφους, θα με ενδιαφέρε. Αλλά θεωρώ ότι ο Χρήστος τον κάνει καταπληκτικά. Δηλαδή, 2-3 φορές που τον πέτυχα, είναι συγκλονιστικός στο παιχνίδι. Φέτος, επειδή δεν έχω ρωτήσει εδώ, τα γυρίζουν να ξεκινάνε στην ώρα του, γιατί άλλες φορές πέρυσι αργούσες. Όχι, μωρέ, ήταν εφήμες τώρα, όπως ότι είμαι χοντρός και τρώω, δεν με απασχολούν αυτά. Πώς νιώθεις που το τελευταίο διάστημα, εκτός από τη δουλειά σου, blogs περιοδικά ασχολούνται και με την προσωπική ζωή? Εντάξει, μην λέτε, αυτό είναι προσωπικό μου, μωρέ. Θα μου πεις τώρα τι το βγάλες, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, η χαριτωμενιά του κι αυτό. Κανένα παράπονο από κανένα δημοσιογράφο ποτέ. Δηλαδή, σε η αντιμετώπιση που είχα πάντα ήταν. Δηλαδή, όλοι οι συναδελφοί μου φερόταν πάντα με ένα τάκτ και μια ειδική συμπεριφορά και του ευχαριστώ και γι' αυτό. Πάντως δεν κρύβεσαι κιόλας. Όχι, μωρέ. Αλλά δεν. Εντάξει, δεν θέλω να το διατυμπανίζω συνέχεια.